υπάρχει ακόμα και σώζεται ένα μικρό σπήλαιο στο κέντρο του βουνού της Χράπας, η λεγόμενη Τρύπα της Βασίλους. Εκεί κατά την κατοχή, όλοι οι χωριανοί έκρυβαν τον λογισμό τους και άλλα χρήσιμα πράγματα από τα στρατεύματα της κατοχής. Ακόμα ειρηνικό έργο του καπετάν Θήμιου είναι το σχολείο και παρόλο που δεν είχε την υποστήριξη και την οικονομική δυνατότητα, διέταξε να ξεκινήσει. Μην έχοντας λεφτά να πληρώσει τους μαστόρους, τους παρέδωσε ένα μουλάρι του που το είχε μεράκι. Το μουλάρι αυτό ήταν πολύ καλό και το είχε ως βραβείο από έναν μπέι του Ρουπαλβανό. Αυτό το έργο τελείωσε παρά τις άσχημες προβλέψεις τότε των συγχωριανών. Το κτίριο του σχολείου ήταν ένα από τα σπάνια στην περιφέρειά μας από άποψη αρχιτεκτονικής. Ιερά Μονή Αβάσου. Μιλάμε για ένα ιστορικό θρησκευτικό μνημείο που είναι αφιερωμένο, όπως είναι γνωστό, στην κίνηση της Θεοτόκου. Βρίσκεται νοτιοδυτικά του χωριού μας και ακριβώς στα όρια των χωριών Άνω Ράχη, Άνω Κοτσανόπουλο και Βρυσούλα. Είναι σε μια μαγευτική τοποθεσία, με μόνη συντροφιά τώρα δύο ποταμάκια που συναντιόνται εκεί, το ένα από την Άνω Ράχη και το άλλο από τις πρόποδες του χωριού. Βρύση Τσαγκάρενας, αξιόλογη και ζηλευτή. Το νερό της είναι σπάνιο και ήταν η μοναδική ίσως πολύ αρχαία βρύση. Το χωριό μας αριθμεί 8 βρύσες και 7 πηγές. Προφητηλία. Ο ιερέας του χωριού μας τότε, Γεώργιος Γούσης, και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βρυσιλωτών που εδρεύει στην Αθήνα είχαν την πρωτοβουλία και έτσι δόθηκε στη χρήση των πιστών αυτό το νέο παρεκκλήσι του Προφητηλία, που χτίστηκε ανατολικά του χωριού μας στο υψίπεδο Κουρούνα, μεταξύ Κρανιάς και Βρυσούλας. Το σημείο είναι ιδιαίτερο, αφού είναι ένα σπάνιο φυσικό μπαλκόνι. Αλήθεια, ποιος από τους μεγαλύτερους δεν θυμάται την καμπάνα μας, και δεν αναφέρομαι στη σημερινή καμπάνα, αλλά στην προηγούμενη που έπαθε ζημιά και από μια επιπολαιότητα και προχειρότητα αντικαταστάθηκε από αυτή που υπάρχει σήμερα. Την καμπάνα αυτή την είχε προσφέρει δώρο ο καπετάν Θήμιος στο χωριό τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας. Μια ιδιαίτερη καμπάνα μεγάλης ακουστικής. Ο ήχος της έφτανε μέχρι το σφυρατό και τα γύρω χωριά.